Λοιπόν, καλησπέρα. Θα κάνουμε review ενός παπιού του Kiwi Target 125. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το γιατί παπί. Όπως γνωρίζουμε όλοι, έτσι, το παπί είναι ένα μηχανάκι όπου μετά τα πόδια μας είναι το αμέσως πιο οικονομικό. Έτσι. Θα πει κανείς ότι ναι ρε φίλε, αλλά παπί ας πούμε. Παιδιά, εντάξει, μετά τις φαλιάρες του 2010 που φάγαμε όλοι, έτσι, με την οικονομική κρίση και αυτά, νομίζω ότι πλέον δεν χωράει τώρα τόπος για τέτοια σχόλια. Έχουν πέσει και οι μούρες και οι μάσκες, έτσι. Ό,τι μπορεί ο καθένας να εξυπηρετηθεί, εξυπηρετείται, ό,τι και να είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην περιγραφή. Έχουμε και θόρυβο εδώ, είμαστε στο νέο λιμάνι. Λοιπόν, τι λέγαμε, γιατί το συγκεκριμένο, έτσι. Θα γίνουν δύο βίντεο, το ένα θα είναι τα πλεονεκτήματα και το άλλο τα μειονεκτήματα που έχει το συγκεκριμένο μηχανάκι. Λοιπόν, γιατί διάλεξα το συγκεκριμένο, έτσι. Το budget μου, όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την εποχή, το 2019 αγοράστηκε αυτό, τον Ιούνιο του 2019. Το έχω περίπου 4 χρόνια τώρα, τον Ιούνιο κλείνει 4 χρόνια. Το budget, παιδιά, ήταν πάρα πολύ λίγο εκείνη την εποχή για μηχανάκι και χρειαζόμουν επιγόντως ένα εργαλείο για να πηγαίνω στη δουλειά μου, για να εξυπηρετούμε γενικότερα. Δεν υπήρχε δυνατότητα για κάτι καλύτερο, οπότε έπρεπε να απευθυνθώ σε κινέζικο, έτσι, και σε ένα χαμηλό budget. Τώρα θα μου πεις, σε κινέζικα μηχανάκια στο ίδιο budget είναι πάνω κάτω όλα αυτά. Είναι και τα Daytona, είναι διάφορα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Γιατί το συγκεκριμένο? Γιατί για μένα, επειδή τα είδα όλα τα μηχανάκια αυτά, τα κινέζικα τα παπιά, η λεπτομέρεια σε αυτό το μηχανάκι μου έκανε και τη διαφορά, ας πούμε, και αυτό ήταν ο βασικότερος λόγος που το αγόρασα, έτσι. Να ξεκινήσουμε από τις, από τις λεπτομέρειες που έχει αυτό το μηχανάκι. Η πρώτη είναι το κάλυμα που έχει για την αλυσίδα, για να μην μπαίνουν σκόνες και τα λοιπά, και έχει και την τάπα να μπορείς, ας πούμε, όποτε θέλεις να την καθαρίζεις, να την λιπαίνεις και λοιπά. Είναι κάτι το οποίο στα άλλα τα μηχανάκια δεν το είδα. Μια λεπτομέρεια που δεν την είδα. Λοιπόν, η δεύτερη λεπτομέρεια είναι το CBS που έχουν, εντάξει, όλα τα Euro 5 τα παπιά, αλλά το δισκόφρενο πίσω όμως, το οποίο μπορείτε να διακρίνετε εδώ, όπου φανταστείτε ότι παπιά πολύ ακριβότερες, ας πούμε, κατηγορίες, τα Honda, τα Yamaha, πίσω είχαν ταμπούρο, δηλαδή, εντάξει, έτσι. Πλέον δεν το συγκρίνω με ένα Honda, προς Θεού, εμένα ή εμένα η Yamaha σε ποιότητα, τώρα εντάξει, να μην... Αλλά είναι κάτι το οποίο μου κίνησε πάρα πολύ την περιέργεια, ας πούμε, να βλέπεις ένα φθηνό μηχανάκι με το δίσκο του, με το καπάκι του για την αλυσίδα του. Λοιπόν, τρίτη λεπτομέρεια που είδα σε αυτό το μηχανάκι, ας πούμε, και τα λοιπά. Παιδιά, η σέλα, έτσι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αν, ας πούμε, τη βελτιώσεις, δηλαδή τη δώσεις ένα μάστορα και στη γεμίσεις σωστά, στη φτιάξει, δεν είναι, φανταστείτε ότι δεν είναι και η καλύτερη ποιότητα, αλλά είναι αναπαυτικότατη και τεράστια, έτσι, και για δικάβαλο, δηλαδή, πολύ άνετα. Τρίτο, ας πούμε, πλεονέκτημα που είδα σε αυτό το μηχανάκι, ο αποθηκευτικός χώρος. Παιδιά, παίρνει κράνος μέσα, έτσι. Ένα jet κράνος, δηλαδή, το χωράει άνετα. Έχεις και την μπαγκαζιέρα πίσω, βάζεις και ένα full face, τα πραγματάκια σου, και είσαι άρχοντας, σαν να είσαι σκούτερ. Τι άλλο μπορούμε να διακρίνουμε σε αυτό το μηχανάκι, ας πούμε, στα πλεονεκτήματα? Εγώ θα έλεγα και τα πλαστικά του.
Έχει πάρα πολύ καλά πλαστικά, πάρα πολύ καλής ποιότητας, έτσι, στιβαρά. Το μηχανάκι δεν τρίζει στα πλαστικά του. Και σας το λέω ότι εγώ, ας πούμε, επειδή έχω και τη μούρλια μου, έχω γυρίσει νησάκι του Ιωνίου 4 φορές. Την Ιθάκη, για παράδειγμα, την έχω γυρίσει 4 φορές. Το μηχανάκι έκανε περίπου 80 με 100 χιλιόμετρα ημερησίως, να σας δώσω να καταλάβετε, σε ανηφόρες, σε δύσβατους δρόμους κτλ. Από τα πλαστικά ούτε ένα τριγμό. Όπως επίσης δεν έχει φύγει και το χρώμα, δεν έχει ξεβάψει. Έχει, θεωρώ, πολύ καλή ποιότητα πλαστικών για τα λεφτά του, έτσι, στιβαρά και καλά. Άλλο ένα πλεονέκτημα και τελευταίο που θα μπορώ να πω ότι έχει αυτό το μηχανάκι είναι η μίζα. Όσο και αν σας φαίνεται, παιδιά, περίεργο, το μηχανάκι, ειδικά άνοιξη και καλοκαίρι, δουλεύει όπως δουλεύει με τους διανομείς. Μιλάμε για 18-20 εκκινήσεις, δηλαδή σταμάτα ξεκίνα και με μικρή διάρκεια χρόνου, έτσι. Δηλαδή, λέω, θα την πάρω στα χέρια, δεν υπάρχει περίπτωση κτλ. Παιδιά, την έχω ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Και γενικότερα τα ηλεκτρολογικά του, μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Στο επόμενο βιντεάκι που θα κάνω όμως θα πούμε και τα αρνητικά που έχει αυτό το μηχανάκι και θα πω και μια άλλη περίπτωση παιδιού που βρήκα, ας πούμε, και σταμάτησα με το ίδιο μηχανάκι που το δουλεύει διανομή. Θα σας πω τι μου είπε και αυτός για το μηχανάκι, ας πούμε, την άποψή του και γενικότερα τι του έβγαλε, τις ζημιές. Και για το δικό μου θα πω τι ζημιές έβγαλε και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ.